Γέλιο, χαρά, συγκίνηση, προβληματισμό και όλα εκείνα τα συναισθήματα που μπορεί να προσφέρει στο θεατή η μεγάλη οθόνη προσφέρει και φέτος ο θερινός κινηματογράφος Φλίσβο στην Αλεξανδρούπολη. Στο πανέμορφο περιβάλλον πλησίων της παραλίας στο ΕΟΤ και δίπλα στο δημοτικό κάμπινγκ, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον κορονοϊό, ο Φλίσβος αγκαλιάστηκε για ακόμη ένα καλοκαίρι από τον κόσμο της πρωτεύουσας του Εύρου. Φέτος έχουν αλλάξει λίγο. Ακολουθώντας τις οδηγίες, έχουμε τοποθετήσει τα καθίσματα πιο αραιά. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε λιγότερες θέσεις. Παρ' όλα αυτά, οι θεατές μας έρχονται, έχουν αγκαλιάσει το θερινό κινηματογράφο. Αναμφισβήτητα είναι λιγότεροι από άλλες χρονιές, όμως εξελίσσεται κανονικά και ομαλά η λειτουργία. Φέτος κάναμε μια επιλογή κυρίως από ευχάριστες ταινίες, από όλες τις χώρες και από όλες τις ηπείρους. Είναι παρατεταμένη η περίοδος, θα είναι μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου. Υπάρχει μια πολύ μικρή πιθανότητα να δείξουμε και κάποιες ταινίες εφόσον ο καιρός το επιτρέψει και μετά από τις 13 Σεπτεμβρίου. Αυτές τις μέρες έχουμε τον υπέροχο γείτονα, που είναι μια ταινία πρώτης προβολής με τον Tom Hanks. Θα είναι μέχρι και την Κυριακή. Ανοίγουμε τον κινηματογράφο στις 9, μία ώρα πριν την προβολή, για να είναι σταδιακή η προσέλευση του κοινού και να μην υπάρξει συνωστισμός. Άλλη αλλαγή φέτος είναι ότι δεν έχουμε διάλειμμα και το κηλικείο παραμένει ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια της προβολής. Γίνανε εκτεταμένα βελτιωτικά έργα φέτος στο χώρο και με τη συνδρομή του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Και το καινούργιο που έχει προσθεθεί πέρα από τις βελτιώσεις είναι ότι έχουμε και τουαλέτα αμαία και έχουμε αγοράσει και καινούργιο πανί για την προβολή της οθόνης με σκίαστρα. Σε αντίθεση με πέρυσι αλλά και άλλες προηγούμενες χρονιές, το φετινό καλοκαίρι ο καιρός ήταν σύμμαχος του Φλίσβου, καθώς όπως μας λέει η κυρία Τερζούδη, μόλις μία προβολή ακυρώθηκε λόγω κακοκαιρίας. Φέτος μόνο μία προβολή ακυρώθηκε λόγω βροχής μέχρι στιγμής. Ήμασταν πολύ τυχεροί από αυτή την άποψη. Έτυχε να βρέξει πριν, έτυχε να βρέξει μετά, αλλά όχι κατά τη διάρκεια της προβολής. Η χρήση μάσκας είναι προαιρετική για τους θεατές. Όσοι εργαζόμαστε θελοντικά φοράμε μάσκα και είναι υποχρεωτική. Για τους θεατές όμως είναι προαιρετική. Η επόμενη ταινία είναι το Roi Mat. Είναι επίσης ταινία πρώτης προβολής με τον Gérard Depardieu, είναι μια αληθινή ιστορία. Και έχουμε και δύο επανεκδόσεις σε βελτιωμένη κόπια, το Διαβολάκο του Ρομπέρτο Μπενίνι και τη γαλλική κομμωδία Για όλα αυτά ή τον Καζόν, με την οποία θα κλείσουμε και τη θερινή περίοδο.